Κυρία Κομνηνάκα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας. Μου κάνει ένας φίλος ακροατής παράπονο, λέει ότι δεν βγάζω συχνά βουλευτές Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Αλλά δεν είναι έτσι. Αδική την εκπομπή, διότι νομίζω είμαστε από τις λίγες που προσπαθούμε όσο πιο συχνά γίνεται να βγάζουμε από όλα τα κόμματα. Τέλος πάντων, πείτε μου κάτι, πώς βλέπει το κόμμα σας στην προσπάθεια που γίνεται από τη γειτονική Τουρκία να χωρίσει στη μέση το Αιγαίο για την έρευνα και διάσωση, ουσιαστικά βγάζοντας εκτός Ελλάδας όλα τα νησιά μας? Ένα από αυτά είναι και τα δικά σας. Λέω δικά σας γιατί είστε Μυτιλίνη, η Λέσβος, η Λίμνος και ο Αϊστράτης, ο ιστορικός Αϊστράτης. Εμείς ως κόμμα έχουμε επισημάνει πολύ καιρό τώρα τις επικίνδυνες εξελίξεις με την προκλητικότητα της Τουρκίας και όχι μόνο, αν θέλετε, και δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο ως μια μεμονωμένη κίνηση της Τουρκίας, αλλά το ρόλο που έχουν παίξει για να φτάσει ως εδώ σε αυτές τις προκλητικές κινήσεις η Τουρκία, οι υποτιθέμενοι σύμμαχοι της χώρας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Γιατί ξαφνικά από τις υπεραισιόδοξες δηλώσεις και εκτιμήσεις που είχε λίγες μέρες πριν η κυβέρνηση για την έκφραση της πλήρης ικανοποίησης της για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φτάσαμε ξαφνικά να ανακαλύπτει τώρα ουσιαστικά τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμπορικές και πολιτικές σχέσεις, και να ζητάει το εμπάρκο όπλων και την παύση των εμπορικών... αναστολή της σύνθεσης, της διαδικασίας τελωνιακής σύνθεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Εμείς θεωρούμε ότι, αν θέλετε, ότι ευθύνεται και σε ένα βαθμό και η κυβέρνηση που έχει δημιουργήσει μια επανάπαυση στο ρόλο που παίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι άλλοι σύμμαχοι της χώρας απέναντι στην Τουρκία, ενώ η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Θεωρούμε ότι ουσιαστικά αυτές οι σχέσεις και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα είναι που δημιουργούν και την άνεση στην Τουρκία να παίζει τέτοια παιχνίδια και τις ζεσταίνουν και την πλάτη με έναν τρόπο να το πούμε έτσι. Το γεγονός ότι... και να έχει αυτές τις απαράδεκτες επιδιώξεις. Μάλιστα. Τώρα, κατά την άποψή σας, η κόκκινη γραμμή που πρέπει να υπάρχει είναι τα 6 ναυτικά μίλια ή τα 12, γιατί εδώ έχει ανοίξει μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση, ας πούμε, και σε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως της αξιωματικής, με την πρόταση Τσίπρα για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θέτει ως κόκκινη γραμμή τα 6 ναυτικά μίλια, γιατί ουσιαστικά αφήνει περιθώρια και δίνει άλοθη στις επικίνδυνες κινήσεις που κάνει αυτές τις μέρες το Red Trail. Εμείς, αν θέλετε, είχαμε επισημάνει τον κίνδυνο αυτό και ήταν και ο λόγος που καταψηφίσαμε και τη συμφωνία με τις ΑΟΣ, με την Αίγυπτο και την Ιταλία, γιατί θεωρούμε ότι αυτού είδους οι κλιματικές διευθετήσεις των ζητημάτων των χωρικών υδάτων, το να επεκτείνει το ότι παραχωρούσε ήδη και με τη συμφωνία με την Ιταλία και με τη συμφωνία με την ΑΟΣ, έκανε τέτοιου είδους υποχωρήσεις που ουσιαστικά δικαιολογούσαν ή έδιναν άλοθη στις διεκδικήσεις της Τουρκίας να ζητάει ανάλογη εφαρμογή και από τη μεριά του Αιγαίου και στα σημεία που η ίδια αμφισβητεί. Άρα θεωρούμε προβληματικό το ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή βγαίνει και θέτει ως κόκκινη γραμμή τα 6 ναυτικά μίλια, όταν αυτό καταλαβαίνετε ότι ανοίγει τον δρόμο για να παραβιάζονται συστηματικά και από τη μεριά της Τουρκίας τα όσα το ίδιο το διεθνές δίκαιο κατοχυρώνει. Μάλιστα. Κυρία Κομνηνάκα, η Τουρκία εξέδωσε μία ναύτεξ με αφορμή κάποιες ασκήσεις που κάνουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε Λίμνο, Αϊστράτη και Σαμοθράκη, λέγοντας ότι είναι αποστρατικοποιημένα νησιά και δεν έχει δικαίωμα η Ελλάδα να κάνει ασκήσεις εκεί. Για να το δούμε και αυτό, γιατί μέσα στην όλη κουβέντα μιλάει και για μερική αποστρατικοποίηση των νησιών ή για ολική αποστρατικοποίηση
Και θέλω να ρωτήσω αν μάλλον ποια είναι η θέση του κόμματός σας, διότι κάποια στιγμή είχε διαρρεύσει ότι η κυβέρνηση συζητούσε το ενδεχόμενο μιας μερικής αποστατικοποίησης υπό κάποιες προϋποθέσεις. Εμείς δεν θεωρούμε τώρα ότι, αν θέλετε, πρέπει να γίνονται αυτού του είδους συζητήσεις και μάλιστα με φόντο την όλη αυτή η κατάσταση και την προκλητικότητα της Τουρκίας, ότι θα πρέπει να μπαίνουν το τραπέζι τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις, αλλά κυρίως, αν θέλετε, πρέπει να ανοίξει και μια άλλη συζήτηση στο ρόλο που... Το ρόλο που παίζουν σήμερα, μάλλον το ρόλο που, το πώς έχουν μετατρέψει σήμερα και οι Σύνδεοι, όμως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας. Γιατί όταν σήμερα όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις, αντί να αξιοποιούνται, να εκπαιδεύονται και να λειτουργούν με σκοπό την διαφύλαξη της άμυνας της χώρας, αλλά ουσιαστικά εντάσσονται στο σχεδιασμό του ΝΑΤΟ και αξιοποιούνται και με τέτοιο τρόπο και εκτός συνόρων και βάση, αν θέλετε, και η εκπαίδευσή τους γίνεται με βάση και του σχεδιασμού και τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και όχι της άμυνας της χώρας, αν θέλετε, νομίζω ότι εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι είναι σε ένα βαθμό υποκρισία όταν οι υποτιθέμενες δύο σύμμαχοι στον χώρες εκπαιδεύονται μαζί, συμμετέχουν σε κοινές νατοικές ασκήσεις, εξοπλίζονται με βάση και κάνουν εξοπλισμούς δισεκατομμυρίων με βάση τους νατοικούς σχεδιασμούς, και την ίδια στιγμή να λέμε ότι είναι δυνατόν με τέτοιες συνθήκες να εξυπηρετείται και η άμυνα της χώρας απέναντι στην επιθετικότητα της Τουρκίας. Ουσιαστικά που οι δύο χώρες ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ μοιράζονται τα ίδια σχέδια, μοιράζονται τις ίδιες ασκήσεις και αξιοποιούνται και πολλές φορές με τις σημαντικά αξιόμαχα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων σε αποστολές εκτός της χώρας, που βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Να αλλάξω λίγο θέμα. Αύριο, αν δεν κάνω λάθος, στη Βουλή θα συζητήσετε το νέο πτωχευτικό κώδικα. Όπου υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ίσως με διαφορετική προσέγγιση και οπτική, αλλά η κυβέρνηση δέχεται τα πειρά σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω, το ΚΚΕ θεωρεί ότι ο νόμος αυτός είναι προς λάθος κατεύθυνση και για ποιο λόγο, και ποια θα είναι και τι προτείνετε εσείς? Το ΚΚΕ καταρχάς λέει ότι ο νόμος αυτός δεν παίρνει καν περιθώριο βελτιώσεων, ότι πρέπει συνολικά να αποσυρθεί, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Όχι μόνο το γεγονός ότι, αν θέλετε, επιβεβαιώνεται η οριστική πάυση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, κάτι που ουσιαστικά... Γιατί δεν προστατεύεται? Η κυβέρνηση είπε ότι θα στηρίξει όσους όντως έχουν πρόβλημα, δίνοντας, επιδοτώντας τις δόσεις. Μια σημαντική εξέλιξη, έτσι λέει η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο. Είναι το επίδομα δανείου ουσιαστικά που παίρνουν και οποιοδήποτε άνθρωπο σήμερα, πολύ περιορισμένο, ένας άνθρωπος που μένει στον οίκιο. Τι λέει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Ότι τα πολύ ευάλωτα, τα πολύ χαμηλά εισοδήματα, και όχι βέβαια συνολικά τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αυτοί που βρίσκονται πραγματικά στα όρια της φτώχειας, ότι θα μπορούν για να προστατεύσουν το σπίτι τους να μεταβιβάζουν την κυριότητα σε έναν ιδιωτικό φορέα και να πληρώνουν ενίκιο επί 12 χρόνια στο ίδιο τους το σπίτι. Και αν μετά από 12 χρόνια είναι σε θέση, να το αγοράζουν στην εμπορική αξία που θα ορίζεται τότε από τον ίδιο τον ιδιωτικό φορέα που θα σχηματίζεται από τράπεζες, από φάντες. Να σας πω όμως κάτι, από το να το χάσουν τελείως, μήπως, κυρία Κομνηνάκα, από το να το χάσει κάποιος, μήπως αυτό θα βοηθούσε, που λέει η κυβέρνηση? Μα το ζήτημα δεν είναι να συζητάμε αν θα πρέπει να χάνεται το σπίτι ή να πληρώνει νίκιο ο ιδιοκτήτης το ίδιο του σπίτι, αλλά αν θα πρέπει να προστατευθούν τα λαϊκά στρώματα και να προστατευτεί το δικαίωμά τους τουλάχιστον στην
λαϊκή στέγη. Γιατί, κοιτάξτε, όταν σήμερα οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες είναι αυτοί που πλήρωσαν πολύ ακριβά και τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης και την σημερινή κρίση, εκείνοι έρχονται να πληρώσουν το λογαριασμό, αντί να συζητάμε σήμερα για το κατά πόσο θα έπρεπε να νομοθετηθεί, να απαγορευθεί με κάθε τρόπο η κατασχέση και ο πληστηριασμός της λαϊκής κατοικίας για οικογένειες, τέλος πάντων, που έχουν μέχρι ένα όριο εισοδημάτων, αλλά όχι βέβαια αυτά τα εξυπτελιστικά εισοδήματα που δεν μιλάμε τώρα για μεγάλες επιχειρήσεις κλπ, αλλά να μπορεί να εξασφαλιστεί η λαϊκή στέγη χωρίς όρους και προϋποθέσεις, λέμε να ουσιαστικά να γίνονται νικάριδες στο σπίτι τους. Και όχι μόνο αυτό, το ιδιαίτερο που έχει επιπλέον ο πτωχευτικός κώδικας είναι ότι βάζει στο χέρι και τα εισοδήματα που θα βγάζουν από εδώ και στο εξής τα λαϊκά νοικοκυριά, πέρα από ένα ελάχιστο άκουσα όμως ότι αυτό δεν θα ισχύσει, θα... δηλαδή η κατάσχεση μισθών και συντάξεων μέχρι ενός ποσού δεν θα ισχύσει τελικά. Αυτό καταρχάς δεν είναι ξεκαθαρισμένο και δεν το έχουμε δει ακόμα διατυπωμένο στο νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο λέει ότι οι οικογένειες θα ζουν με ένα ποσό που θα καλύπτει σε εύλογες δαπάνες διαβίωσης, που ουσιαστικά είναι ένα ποσό γύρω στα 600 ευρώ για ένα ζευγάρι. Ζει ζευγάρι με 600 ευρώ σήμερα. Και έχει κάποια, τώρα μου διαφεύγουν, να πάει μέχρι τα 1000 ευρώ αν έχουμε παιδιά κλπ. Ότι έχει με κάποιες τέλος πάντων διαβαθμίσεις. Αλλά ορίζουν ένα ελάχιστο ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης και από εκεί και πέρα θεωρούνται ότι τα εισοδήματα θα πρέπει να πηγαίνουν για να εξασφαλίζουν. Το κόμμα σας τι προτείνει σε αυτή την περίπτωση για αυτό το θέμα? Γιατί και οι τράπεζες λένε ότι κοιτάξτε ρε παιδιά, εντάξει, άμα δεν λύσουμε το θέμα των κόκκινων δανείων δεν θα έχουμε και τη δυνατότητα να δίνουμε περισσότερο και φθηνότερο χρήμα στην αγορά. Άρα το τραπεζικό σύστημα πρέπει να υπάρχει σε μια χώρα. Η δική σας πρόταση ποια είναι το για το θέμα αυτό? Το τραπεζικό σύστημα βέβαια έχει κατ' επανάληψη ενισχυθεί με ανακεφαλοποιήσεις και άλλες. Σε αντίθεση με αυτό που γίνεται με τα λαϊκά νοικοκυριά. Εμείς λέμε ότι θα έπρεπε για τα λαϊκά νοικοκυριά να προστατεύεται και να ισχύει ακατάσχετο για την κύρια κατοικία. Είχε καταθέσει εξάλλου πρόταση νόμου, όχι μόνο τώρα, και σε προηγούμενες κυβερνήσεις το φόρο μας σε σχέση με αυτό, και επίσης θεωρούμε ότι θα έπρεπε για να μπορέσει πραγματικά να είναι βιώσιμα αυτό που ονομάζονται κόκκινα δάνεια, να διαγραφεί ένα μέρος των τόκων και με βάση εισοδηματικά κριτήρια να μπορεί να διαγράφεται και ένα μέρος τέλος πάντων των οφειλών για αυτοαπασχολούμενους, να μην περιορίζεται μόνο αν θέλετε και στους σε όσους δεν έχουν εμπορική ιδιότητα, αλλά και για τους αυτοαπασχολούμενους που έχουν διαλυθεί στα όλα τα προηγούμενα χρόνια και τα σημερινά χρόνια της κρίσης, να μπορεί να διαγράφεται τουλάχιστον, ας πούμε, για τους αυτοαπασχολούμενους που έχουν κάτω από 12.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, να διαγράφεται έως το 30% των οφειλών τους, για να μπορούν πραγματικά να ανταποκριθούν και να είναι συνεπείς και στις υπόλοιπες δόσεις. Γιατί βλέπετε και με τα διάφορα προγράμματα που γίνονται και με την επιδότηση των δόσεων ή με το επίδομα δανείου, το επίδομα νοικίου ουσιαστικά που λένε ότι σήμερα θα δοθεί, αυτός που εξασφαλίζεται είναι σε κάθε περίπτωση η τράπεζα. Δηλαδή και πάλι με δημόσιο χρήμα ενισχύονται, είναι ουσιαστικά σαν μια έμεση ενίσχυση των τραπεζών, ότι πληρώνονται οι δόσεις της τράπεζας αντί να πούν ότι ένα μέρος των δανείων, των οφειλών, οι υπερβολικοί τόκοι και τα πανετόκια θα έπρεπε να διαγραφούν ώστε να μπορούν και αυτά τα δάνεια να είναι πραγματικά διαχειρίσιμα. Και βέβαια είναι προβληματικό το ότι ανοίγεται με το νέο πτωχευτικό κώδικα η δυνατότητα στο να πτωχεύουν μαζικά τα φυσικά πρόσωπα. Κάτι που δεν έχει γίνει, είναι πρωτοφανές και για τον, αν θέλετε, και για τον νομικό πολιτισμό και για τα δεδομένα, το να αντιμετωπίζονται οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, άνεργοι με τους ίδιους όρους που
αντιμετωπίζονται οι επιχειρήσεις που τέλος πάντων σε ένα βαθμό κάποιος μπορεί να πει ότι... ναι, δεν πέτυχε επιχειρηματικά και τα λοιπά, κατανοητό. Έχουν ένα επιχειρηματικό ρίσκο και θα πρέπει να καταβάλλονται οι οφειλές τους, θα πρέπει να πληρωθούν, ειδικά στις μεγάλες επιχειρήσεις που στοχεύουν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, να εξασφαλιστούν αυτά. Είναι διαφορετικό αυτό από το να λες ότι στις ίδιες διαδικασίες εντάσσονται και τα φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί, άνεργοι άνθρωποι, γιατί δυσκολεύονται να πληρώσουν και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Ωραία. Κυρία Κομινάκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.